Το είδα ως ιστορική ευκαιρία και πρότεινα στον κύριο Παπανδρέου να πάμε για επαναδιαπραγμάτευση των όρων του μνημονίου και του μεσοπρόθεσμου. Όχι για να χαλαρώσουμε την προσπάθεια που κάνει η χώρα, αλλά για να γίνει πιο αποτελεσματική η προσπάθεια που κάνει η χώρα. Ο κύριος Παπανδρέου δεν αρνήθηκε την πρόταση για επαναδιαπραγμάτευση, κάθε άλλο. Ύστερα του υπογράμμισα ότι σε μια τέτοια κυβέρνηση δεν μπορεί να είναι ο ίδιος πρωθυπουργός, γιατί έχει χάσει την εμπιστοσύνη και της κοινωνίας και της αγοράς, και ότι πρέπει ως εκ τούτου να βρούμε ένα άλλο πρόσωπο κοινής αποδοχής. Και αυτό το δέχτηκε. Όμως λίγο αργότερα μάθαμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι μου το πρότεινε ο ίδιος. Σημασία βέβαια εκείνη τη στιγμή δεν έχει καμία ποιος το πρότεινε, αλλά το ότι ο κύριος Παπανδρέου αποδεχόταν να παραιτηθεί από πρωθυπουργός. Αυτά ήταν τα βασικά ζητήματα που συζητήσαμε χθες. Διαφωνία για τη διάρκεια, όπως άκουσα, μιας τέτοιας κυβέρνησης δεν προέκυψε. Το είπε όμως εκείνος απόψε. Εγώ πράγματι υποστήριξα ότι πρέπει να έχει σαφή αποστολή την επαναδιαπραγμάτευση και μόλις την επιτύχει να οδηγηθούμε ομαλά σε εκλογές. Εκείνος μου απήντησε ότι δεν μπορεί αυτή η περίοδος να είναι πολύ βραχύβια, διότι τότε θα έχουμε από την πρώτη στιγμή μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, πράγμα που θα κάνει κακό στην οικονομία. Εγώ αποδέχτηκα, επαναλαμβάνω, αποδέχτηκα τη λογική αυτή του επιχειρήματος του Παπανδρέου και έμεινα με την εντύπωση ότι θα μπορούσαμε να βρούμε μια χρυσή τομή όσον αφορά αυτή τη χρονική διάρκεια. Έθεσα επίσης, εκτός από τα οικονομικά, ένα άλλο θέμα, καυτό για τον ελληνικό λαό, το θέμα της κατάργησης του νόμου για την ηθογένεια, για τους μετανάστες, που ψήφισε πέρυσι το ΠΑΣΟΚ. Με τη λογική πως δεν μπορούμε την ώρα που προσπαθούμε να σταθεροποιήσουμε την ελληνική οικονομία να προσελκύουμε καραβάνια λαθρομεταναστών από χώρες περιοχών που άλλωστε βρίσκονται και σε μεγάλο αναβρασμό. Δεν μπορούμε να σταθεροποιήσουμε οικονομικά μια χώρα που αποσταθεροποιείται κοινωνικά απ' έξω. Και αυτό το έθεσα για να διευκολύνει το έργο, για να μην υπονομευθεί το έργο της κοινής προσπάθειας που επρόκειτο να αναλάβουμε. Και με την πεποίθηση ότι το ζητά πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας, ακόμα και από τους ψηφοφόρους του ίδιου του ΠΑΣΟΚ. Αυτά συζητήσαμε σε γενικές γραμμές. Πρέπει να σας πω ότι οι διαφωνίες δεν αναφάνηκαν σε αυτό το επίπεδο. Ασφαλώς υπήρχαν πολλά που επρόκειτο να ρυθμιστούν στη συνέχεια, αλλά σημεία τριβής δεν υπήρξαν. Όλα έδειχναν ότι ήταν πράγματι μια ιστορική ευκαιρία. Αλλά συνέχεια δεν υπήρξε. Λίγες ώρες μόνο αργότερα, ο κύριος Παπανδρέου με ειδοποίησε τηλεφωνικά ότι δεν μπορεί να προχωρήσει η πρωτοβουλία αυτή. Απέρριψε μόνος του αυτό που είχε προτείνει ο ίδιος ή είχε αποδεχθεί ο ίδιος. Και το βάφτισε διαρροή. Ποια διαρροή? Μα η πρώτη δημόσια επιβεβαίωση της πρωτοβουλίας του Πρωθυπουργού έγινε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο χθες το απόγευμα. Και οι υπουργοί του ΠΑΣΟΚ μάθαιναν κυριολεκτικά στον αέρα αυτά που δημόσια έλεγε ο κυβερνητικός τους εκπρόσωπος και τα επιβεβαίωνε.